Ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό των χορηγιών άνοιξε ο Γιώργος Κολοκασίδης με το παράπονο του στο χθεσινοβραδινό debate ότι δεν πήρε τίποτα ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Η αναφορά προκάλεσε συζητήσεις με τα πολιτικά κόμματα που στηρίζουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη να διαβεβαιώνουν πως δεν έδωσαν ούτε σεντ από τις χορηγίες τους. Το ΔΙΚΟ, όπως και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, δεν έλαβε οποιαδήποτε έκτακτη ή πρόσθετη κρατική χορηγία σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές. Επιβεβαιώνουμε την αναφορά του ανεξάρτητου υποψηφίου Νίκου Χριστοδουλίδη ότι δεν έλαβε οποιαδήποτε χρήματα από το Δημοκρατικό Κόμμα. Επιβεβαιώνουμε και από την δική μας πλευρά τα όσα δήλωσε ψεύς ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ότι δηλαδή δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό από την παράταξή μας. Οποιασδήποτε άλλες αναφορές, είτε σχετίζονται με άγνοια της κείμενης νομοθεσίας, είτε αφορούν συνειδητή διαστρέβλωση της αλήθειας για καθαρά προεκλογικούς σκοπούς. Σε τοποθέτηση προχώρησαν και οι οικολόγοι ως απάντηση στις αναφορές του Χρήστου Χρήστου, ο οποίος είπε στο debate ότι κρατική χορηγία για τις προεδρικές εκλογές έλαβε και το κίνημα των Πρασίνων, το οποίο δεν συμμετέχει στην προεκλογική εκστρατεία, αφού δεν στηρίζει κανένα υποψήφιο. Είναι λυπηρό τα άτομα που επιθυμούν να κυβερνήσουν τον τόπο μας να προσπαθούν, παραπληροφορώντας τους πολίτες, με λαγκισμό και δημαγωγία να τους στρέψουν εναντίον του μοναδικού πολιτικού χώρου που δεν έχει σχέση με εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων. Η χθεσινή εικόνα που κατά γενική ομολογία ήταν απογοητευτική έρχεται να επιβεβαιώσει και να ενισχύσει την απόφασή μας για τις προεδρικές εκλογές. Πάντως, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης προχώρησε ένα βήμα μπροστά, δίνοντας στη δημοσιότητα την κατάσταση εσόδων-εξόδων του επιτελείου του. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα έσοδα του επιτελείου ανέρχονται στις 778.940 ευρώ, εκ των οποίων οι 510.000 προέρχονται από εισφορές της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, ενώ τα έξοδα στις 758.446. Και κάλεσε τους ανθυποψηφίους του να πράξουν το ίδιο. Ο Γιώργος Κολοκασίδης επανήλθε σήμερα, υποδεικνύοντας πως μετά την τροποποίηση νόμου από τη Βουλή το 2021, η έκτακτη χορηγία ύψους 2,5 εκατομμυρίων που λάμβαναν τα κόμματα για σκοπούς εκλογών ενσωματώθηκε στην ετήσια κρατική χρηματοδότησή τους. Αυτό σημαίνει, υπογραμμίζει, ότι τα κόμματα έλαβαν χορηγία και για τις προεδρικές εκλογές. Το συμπέρασμα είναι ότι η Κυπριακή Πολιτεία κατά παράβαση καθεαρχής δικαίου πρημοδοτεί κατ' ουσίαν τους κομματικούς υποψηφίους εις βάρος των μη κομματικών ανεξάρτητων υποψηφιών. Γιατί έτσι αποφάσισαν τα κόμματα.